Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μου έστειλε μια φίλη που παρακολουθεί τα βίντεο στο κανάλι η οποία κάνει μεταπτυχιακές σπουδέ σε θέματα φίλου και γυναικείας ψυχολογίας. Ένα άρθρο που έχει τίτλο «Κόρες που δεν έχουν αγαπηθεί από τις μητέρες τους 7 κοινά τραύματα». Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο για αυτό το άρθρο για να μπορείτε να το διαβάσετε αν θέλετε μου το έστειλε και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλε, γιατί μου λέει τώρα που γράφεις το βιβλίο μπορεί να σου φανεί χρήσιμο, ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα άρθρο μεταφρασμένο στα ελληνικά από την έφημε Σιτίδου και η συγγραφέας η αρχική είναι η Peg Strip και η πηγή είναι το psychologytoday.com που είναι αυτό το άρθρο. Είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι ε, στα αγγλικά, και έχει μέσα θέματα, δημοφιλή θέματα ψυχολογίας. Να το αρχικό άρθρο. Peck Strip, It says, Daughters of Unloving Mothers. Seven Common Wounds. Αυτό είναι το αρχικό άρθρο. Άμα απαντήσετε στο, στο προηγούμενο άρθρο θα το βρείτε. Λοιπόν, διαβάζω. Και θα το σχολιάσουμε. Είναι και μεγάλο, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν... Η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η ανικανότητα για εμπιστοσύνη είναι μόνο η αρχή σε ένα ταξίδι επίγνωσης των λαθών που έχουν φορτωθεί οι ενήλικες κόρες από τη μητέρα τους. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτό εδώ το κανάλι για τη σχέση μάνας κόρης και πώς μπορεί να μας επηρεάζει στη ζωή μας γενικότερα. Η ιστορία κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, όμως ίσως το μεγαλύτερο κοινό σημείο είναι η ανακάλυψη ότι κάθε μια από αυτές τις γυναίκες δεν είναι μόνη. Ότι δεν είναι τα μόνα κορίτσια ή γυναίκες που είχαν μητέρες που δεν μπορούν ή που δεν θέλουν να τις αγαπήσουν. Θυμάστε τα βίντεο που κάναμε «Η μητέρα σου δεν είναι μητρική» Το ταμπού σχετικά με την αποδοκιμασία εντό αγωγικών των μητέρων και η μύθη της μητρότητα που παρουσιάζουν όλες τις μητέρες ως τοργικές, εξυπηρετούν στην απομόνωση των θηκατέρων που δεν αγαπήθηκαν. Βασικά αυτό που λέει είναι ότι αυτό που λέει ο κόσμος ότι όλες οι μανάδες είναι πολύ σπουδαίες και μάνα είναι μόνο μία και μόνο που είναι μητέρα κάποιη, αυτό την κάνει πολύ σπουδαία και αν κάποιος κατηγορήσει μια μητέρα ή κατηγορήσει τη μητέρα του, την μητέρα μας συνήθω κατηγορούμε αυτή που μας γέννησε και επίσης η μάνα μου δεν ήταν μητρική, η μάνα μου δεν με αγαπούσε, τον αποδοκιμάζει ο κόσμος. Αυτή λέει, η στάση δεν βοηθάει. Τι ε, κοπέλε οι οποίε δεν έχουν αγαπηθεί από τι μανάδε του και τι κάνει να νιώθουν περισσότερο πόνο, δεν του αλαφρύνει τον πόνο. Τα στοιχεία που ακολουθούν σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί σε μια κόρη που μεγαλώνει χωρί την αγάπη και την υποστήριξη τη μητέρα τη προκύπτουν από ανεπίσημα στοιχεία και όχι από επιστημονική έρευνα και δεν θεωρούνται πλήρη. Επαναλαμβάνω ότι δεν γράφω ψυχολόγο ή θεραπεύτρια, αλλά ως συνταξιδιώτησα. Στο αρχικό άρθρο έγραφε Tech Support την ιδιότητά τη. Ε, ίσως είναι μια κοπέλα που εργάζεται στην ιστοσελίδα psychologytoday.com και κάνει support ως IT στην ιστοσελίδα. Ο λόγος που αυτές οι πληγές είναι κοινέ εξηγείται διεξοδικά από τη θεωρία προσκόλλησης του πρώτος ανέπτυξε ο John Bowlby. Έχουμε αναφερθεί στη θεωρία προσκόλλησης και με την αντιδόχτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου και με τον Χάρη του Βασιλιάδη και με άλλους καλεσμένους και μετά εξελίχθηκε από τις έρευνες των Mary Ainsworth, Mary Main και πολλών άλλων. Κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία, η κόρη έχει μια πρώτη εικόνα του εαυτού τη στον καθρέφτη που είναι το πρόσωπο της μητέρας της. Αν η μητέρα της είναι στοργική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της, το βρέφος αναπτύσσει ασφαλή προσκόλληση και μαθαίνει ότι η μητέρα της την αγαπάει και ότι ήδη είναι άξια αγάπης. Αυτό είναι το ιδανικό, η μητέρα να είναι διαθέσιμη συναισθηματικά, στοργική, να ανταποκρίνεται στι ανάγκε τη κόρη τη και έτσι η κόρη μαθαίνει μέσα από την πράξη ότι είναι άξια να αγαπηθεί. Αυτή η αίσθηση ότι είναι άξια αγάπητη, άξια τρυφερότητα και προσοχής ότι την βλέπει και την ακούει η μητέρα τη, αποτελεί το θεμέλιο λίθο επάνω στον οποίο το παιδί χτίζει την πρώτη αίσθηση του εαυτού του και παρέχει την ενέργεια για την ανάπτυξή του. Εδώ θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου, εμένα ως ψυχολόγου, πλέον δεν πρέπει να δίνουμε τόσο πολύ έμφαση μόνο στη μητέρα, γιατί υπάρχουν αρκετά παιδιά που μεγαλώνουν με τον πατέρα ή μεγαλώνουν με παππούδες ή με άλλους φροντιστές. Παρόλο που αυτή η μεγαλωνουμε με παππουδες η με αλλους φροντιστες παρολο που αυτη η θεωρια του Μπόλπη και των συνεχιστών του έχει εστιαστεί ιδιαίτερο στη σχέση με τη μητέρα, αυτό μπορεί να έχει προεκτάσεις και σε σχέση με άλλους Σημαντικού ενήλικε στη ζωή ενό μικρού παιδιού και επίση να ισχύει και για τα δύο φύλλα, να ισχύει και για του άνδρες, όχι μόνο για τι γυναίκε. Η κόρη μια άστοργη μητέρα, η οποία είναι συναισθηματικά απόμακρη, μητέρα δηλαδή, συγκρατημένη, ασυνεπή ή ακόμη και υπερβολικά αυστηρή ή σκληρή, μαθαίνει διαφορετικά τον κόσμο και τον εαυτό τη. Φυσικά το βασικό πρόβλημα είναι κατά πόσο εξαρτάται το βρέφο από τη μητέρα του για φροντίδα και επιβίωση, καθώ και η φύση του περιορισμένου κόσμου τη. Ε, το ζήτημα είναι λέει ότι επειδή το μωρό, το βρέφο ειδικά, εξαρτάται αποκλειστικά από τη μητέρα του, συνήθω, εγώ θα πω από το φροντιστή του, τη φροντίστρια του. Γιατί δηλαδή, είπαμε, δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά με τι μητέρε του, δεν μεγαλώνουν όλα τα παιδιά μέσα στο, στην ίδια συνθήκη, δεν είναι όλε οι οικογένειε οι ίδιε, δεν, δεν είναι όλων των ανθρώπων η ζωή ίδια. Ο τρόπο με τον οποίο συνδέονται μαζί μα οι ενήλικε που μα φροντίζουν ή ο ενήλικα που μα φροντίζει στου πρώτου μήνε τη ζωή μα είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση που αποκτούμε με τον εαυτό μα και την ικανότητα που έχουμε να αγαπιούμε και να αγαπιόμαστε. Το αποτέλεσμα είναι η ανασφαλή προσκόλληση που χαρακτηρίζεται είτε ω αμφιθυμική, το παιδί δεν γνωρίζει αν θα εμφανιστεί η καλή μαμά ή η κακή μαμά, ή ω αποφευκτική, η κόρη χρειάζεται την αγάπη τη μητέρα τη αλλά φοβάται τι συνέπειε αν τη ζητήσει. Η αμφιθυμική προσκόλληση διδάσκει στο παιδί ότι ο κόσμο στο σχέσιο είναι αναξιόπιστο. Και η αποφευκτική προσκόλληση θέτει τι βάσει για μια φοβερή σύγκρουση μεταξύ των αναγκών του κοριτσιού για την αγάπη τη μητέρα τη και για την προστασία από τη συναισθηματική, φυσική και ακομεταχείριση τη μητέρα τη. Είναι αυτό που λέμε ανασφαλή δεσμό ή αποφευκτικό ανασφαλή δεσμό, που σημαίνει ότι μαθαίνει το παιδί μέσα στην πράξη, από τον τρόπο με τον οποίο του συμπεριφέρεται η μητέρα του ή ο ενήλικα που το φροντίζει, ο φασικός φροντιστή, μαθαίνει ότι είναι εντάξει να, εμπιστε... να εμπιστεύομαι το φροντιστή μου ή τη μητέρα μου, που είναι ο ή δεν είναι εντάξει να εμπιστεύομαι το φροντιστή μου ή τη μητέρα μου, επειδή μπορεί τη μία. Σε κάποια φάση η μάνα μου να είναι πολύ στοργική και πολύ αγαπητική και σε κάποια άλλη φάση να είναι πολύ αυστηρή, πολύ απορριπτική. Άρα έχω αμφιθυμική, α, αμφιθυμική ε, ανασφαλή προσκόλληση, δηλαδή δεν ξέρω. Θα είναι με τις καλές της σήμερα αυτή, δεν θα με τις καλές της. Αυτό που θα της πω θα της αρέσει, δεν θα της αρέσει. Πόσες από εμάς ταυτιζόμαστε, πόσοι από εμάς ταυτιζόμαστε με τέτοιου είδους α, αμφιθυμική Συμπεριφορά μητέρα και τη δική μας την αγωνία, Α, δεν ξε, θα πεις κάτι στη μάνα σου ή στον φροντιστή σου, ή στον πατέρα σου, ή στον ενήλικα που σε φροντίζει και δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Αυτό προκαλεί μια, έναν αφιθυμικό ανασφαλίδεσμό. Αποφευκτικός ανασφαλίδεσμός είναι η περίπτωση εκείνη στην οποία ξέρεις ότι η μάνα σου ή ο σου είναι πρόσωπο το οποίο δεν θα σε νοιαστεί, δεν θα ασχοληθεί με τις ανάγκες σου, δεν θα σου δείξει τρυφερότητα, στοργή και αγάπη, οπότε φοβάσαι και αποφεύγεις. Αποφεύγεις να συνδεθείς με εκείνο το γονιό για να μην πονέσεις, να μην πληγωθεί, να μην σε κακοποιήσει. Οι πρώτοι δεσμοί διαμορφώνονται εσωτερικά μας πρότυπα ή τις πνευματικές αναπαραστάσεις των τρόπων που λειτουργούν οι σχέσεις στον κόσμο χωρίς θεραπεία, ψυχοθεραπεία δηλαδή, η παρέμβαση, αυτές οι πνευματικές αναπαραστάσεις στείλουν να μένουν σχετικά σταθερές. Εκφράζει εδώ αυτή η, κυρία που γράφει το άρθρο ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση αν ένα παιδί μεγαλώσει σε μια τέτοια συνθήκη που έχει μια μητέρα ή ένα φροντιστή ή μια φροντίστρια που είναι αμφιθυμικά πρόσωπα ή που είναι απορριπτικά πρόσωπα, να μάθουν να συνδέονται με αυτόν τον τρόπο, με τον τρόπο του ανασφαλίου δεσμού με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους. Το κύριο σημείο είναι ότι η ανάγκη μια κόρη για την αγάπη τη μητέρα τη, η ανάγκη ενό γιου για την αγάπη τη μητέρα του, η ανάγκη μια κόρη για την αγάπη του πατέρα τη, η ανάγκη ενό γιου για την αγάπη του πατέρα του, η, γενικά η ανάγκη ενό μικρού παιδιού για την, για την αγάπη του φροντιστή τη φροντιστρία, είναι αρχαίγονη κινητήρια δύναμη και αυτή η ανάγκη δεν εξαφανίζεται με τη μη διαθεσιμότητα τη μητέρα ή του φροντιστή, αλλά υπάρχει με τη φοβερή και καταστροφική συνειδητοποίηση ότι το μοναδικό πρόσωπο που υποτίθεται ότι σε αγαπάει χωρί όρου δεν το κάνει. Και μπορεί να μεγαλώσει και αρκετά για να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνει 10, 11, 12 χρονών για να δει και να συγκρίνει και να δει άλλε μητέρε και άλλου πατεράδε και άλλε φροντιστέ και άλλου φροντιστέ και άλλε φροντίστρε οι οποίοι αγαπούν ανεφόρον το παιδί του, το παιδί το οποίο φροντίζουν. Και να πει Απαναγία μου, εμένα η δική άμυμα, δικός μου η ο δικό μου πατέρα, ο δικό μου φροντιστή δεν είναι έτσι. Και είναι πολύ ε, ε, σοκαριστικό να το συνειδητοποιήσει και να το βιώσει, φυσικά, όχι μόνο να το συνειδητοποιήσει, ο αγώνα για την αντιμετώπιση και την επούλωση αυτού του τραύματο είναι τεράστιο. Επηρεάζει πολλά, αν όχι όλα τα μέρη του εαυτού, ιδιαίτερα στον χώρο των σχέσεων. Φαίνεται πω το, το άρθρο δεν το έχει γράψει ψυχολόγο, γιατί γράφει πιο έτσι, θεωρητικά ε, και όχι πιο ειδικά. Επηρεάζει γενικότερα τη σχέση, τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τον εαυτό μα και του άλλου ανθρώπου. Οι έρευνε έδειξαν ότι οι πρώτοι παιδικοί δεσμοί προέβλεπαν σε εξαιρετικά ψηλό βαθμό τι ερωτικέ σχέσει με του ενήλικου καθώ και τι φιλίε. Το έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ στο κανάλι, ε, ότι ο τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε στι ερωτικέ μα σχέσει και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στι φιλίε μα έχει άμεση σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει να σχετιζόμαστε με τον εαυτό μα ή του άλλου ανθρώπου. Είτε με ασφαλή δεσμό, είτε με ανασφαλή δεσμό ή προσκόλληση. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα πιο κοινά τραύματα είναι αυτά που έχει υποστεί ο εαυτό μα στην περιοχή τη συναισθηματική σύνδεση. Και νομίζω ότι αυτά είναι και τα πιο κοινά τραύματα γιατί ακριβώ τα βρίσκουμε μπροστά μα. Αν έχει μια τέτοια τραυματική σύνδεση με τον γονέα σου, με τον φροντιστή σου, θα το βρει μπροστά σου γιατί αυτό θα σου βγει και στι ερωτικέ σχέσει και στι φιλικέ σχέσει. Το νόημα τη αντιμετώπιση αυτών των τραυμάτων δεν είναι να θρυνήσουμε γι' αυτά. Ή να σηκώσουμε απεγνωσμένα τα χέρια ψηλά εξαιτία του ότι μα δόθηκε, δόθηκε από τη μητρική αγάπη, αλλά να τα συνειδητοποιήσουμε. Είναι σημαντικό λέει, να τα συνειδητοποιήσουμε. Και να κλάψουμε, νομίζω, είναι σημαντικό. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία μια κόρη που δεν αγαπήθηκε. Τι ωραίο αυτό. Η συνειδητοποίηση είναι το πρώτο βήμα για τη θεραπεία μια κόρη ή ενό γιου που δεν αγαπήθηκε. Πολύ συχνά απλώ αποδεχόμαστε αυτέ τι συμπεριφορές χωρί να γνωρίζουμε πού προέρχονται. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να ξέρουμε γιατί μου συμβαίνει αυτό. Γιατί λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και καταγράφει εδώ. 6-7 χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν 7 τραύματα που λέει ε, όπως το ενα γιατι το αλλο και καταγραφει εδω 6 7 χαρακτηριστικα που μπορει να εχουν 7 τραυματα που λεει το λεει στον τίτλο στον τίτλο το λέει 7 κοινά τραύματα. 7 κοινά τραύματα που μπορεί να έχουν οι κόρε που δεν έχουν αγαπηθεί από τι μητέρε του, θα έλεγα τα παιδιά που δεν έχουν αγαπηθεί από του γονεί του ή του φροντιστέ του. Ένα, έλλειψη αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ξέρω αν ο όρο θα έπρεπε να ήταν αυτοπεποίθηση ή αυτοεσ... αυτοεκτίμηση εδώ. Νομίζω καλύτερη μετάφραση θα ήταν αυτοεκτίμηση. Πολύ περίεργη. Μη περίεργη να δω αν στο αρχικό άρθρο βάζει αυτοεκτίμηση. Εδώ ακριβώ πιο. Ποιο όρο χρησιμοποιεί αγγλικά. Γιατί η λέξη αυτοεκτίμηση είναι διαφορετική από την αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση, lack of confidence. Αυτοπεποίθηση το γράφει, ναι. Αυτοπεποίθηση το γράφει. Okay, Οκ, ε, λέει ε, έλλειψη ε, αυτοπεποίθησης. Okay. Έλλειψη αυτοπεποίθησης. Η γυναίκα που δεν αγαπήθηκε ως παιδί δεν γνωρίζει ότι είναι άξια της αγάπης και της προσοχής και μπορεί να μεγάλωσε με το αίσθημα ότι αγνοείται ή ότι δεν την ακούν ή ότι την κριτικάρουν παντού. Η φωνή μέσα στο κεφάλι της είναι αυτή της μητέρας της που της λέει τι δεν είναι. Δεν είναι έξυπνη, δεν είναι όμορφη, ευγενική, ιστορική, αξιόλογη. Αυτή η εσωτερικευμένη μητρική φωνή θα συνεχίζει να υπονομεύει τα επιτεύγματα και τα ταλέντα της, εκτός και αν υπάρξει κάποια παρέμβαση. Οι κόρες κάποιες φορές μιλούν για το συνέστημα ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο και εκφράζουν το φόβο ότι θα τις ανακαλύψουν όταν θα πετύχουν τους στόχους τους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Η λέξη αυτοπεποίθηση σημαίνει νιώθω την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Στην ουσία σημαίνει εμπιστοσύνη στον εαυτό μου η αυτοπεποίθηση. Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου ότι θα τα καταφέρω στο συγκεκριμένο πράγμα που επιχειρώ. Και επειδή όντω οι κριτικέ και απορριπτικέ μητέρε πολύ συχνά θα σου πούν: Δεν είσαι αρκετά όμορφη, δεν είσαι αρκετά ευγενική, δεν είσαι αρκετά καλή, δεν είσαι αρκετά δύνατη, δεν είσαι αρκετά το ένα, δεν είσαι αρκετά το άλλο, όταν προσπαθούν να κάνουν κάτι, έρχεται αυτή η φωνή και του σαμποτάρει. Και γι' αυτό πολλέ φορέ δεν πιστεύουν. Μπορεί να είναι πολύ επιτυχημένη μια κόρη, αλλά να μην πιστεύει στι επιτυχίε τη ή ένα παιδί. Να λέει: Είναι δυνατόν να έχω επιτύχει αυτό το πράγμα, Μη... Μήπω είμαι κάλπικη, είμαι ψεύτικη και οι άλλοι θα καταλάβουν ότι είμαι ψεύτικη. Άρα το πρώτο τραύμα είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, εμπιστοσύνη στον εαυτό. Το δεύτερο είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη γενικότερα στου άλλου. Μια γυναίκα εκμυστηρεύεται. Πάντα αναρωτιέμαι γιατί κάποιο θέλει να γίνει φίλο μου. Δεν μπορώ να μη σκεφτώ αν υπάρχουν κάποια κρυφά κίνητρα. Και έμαθα στη θεραπεία ότι αυτό έχει να κάνει με τη μητέρα μου. Αυτά τα θέματα εμπιστοσύνη πηγάζουν από την αίσθηση ότι οι σχέσει είναι θεμελιωδό αναξιόπιστε και επηρεάζουν και τι φιλικέ και τι αισθηματικέ σχέσει. Πόσε μανάδε δεν έρχονται να πούνε στο παιδί του: Κανεί δεν θα σε αγαπήσει όπω εγώ. Τη στιγμή που η αγάπη του είναι, τι να πω, Αν μη τι άλλο, μη αγαπητική. Ω Θεοποιεί τι φίλε σου! Νομίζει οι φίλε σου θα σε αγαπήσουν όπω εγώ. Μερικέ φίλε ευτυχώ δεν μα αγαπάνε όπω οι μανάδε μα, αλλά. Όπω αναφέρουν οι ψυχολόγοι στι έρευνε του, η αμφιθυμική προσκολλημένη κόρη χρειάζεται συνεχή επιβεβαίωση ότι είναι εγγυημένη η εμπιστοσύνη. Για την ακρίβεια, αυτοί οι άνθρωποι βίωσαν ότι η αγάπη περιλαμβάνει εμμονή, επιθυμία για ανταπόδοση και ένωση, συναισθηματικά ύψη και βάθη και ακραία σεξουαλική έλξη και ζήλια. Η εμπιστοσύνη και η ανικανότητα να τεθούν όρια συνδέονται στενά. Η έλλειψη εμπιστοσύνη, δηλαδή, που είναι ένα από τα 7 τραύματα που σε αυτό το άρθρο περιγράφεται πω έχουν οι κόρε των γυναικών που δεν έχουν αγαπηθεί από τη μάνα του ή τα παιδιά που δεν έχουν αγαπηθεί από του γονεί ή από του φροντιστέ. Η έλλειψη εμπιστοσύνη είναι ότι δεν εμπιστεύονται εύκολα του φρονιστε η ελλειψη εμπιστοσυνη ειναι οτι δεν εμπιστευονται ευκολα του ανθρωπου που θα μπουν στη ζωή του, είτε ω φίλοι είτε ω ερωτικοί σύντροφοι. Και έτσι υπάρχει μια ανασφάλεια, υπάρχει μια συνεχής αναζήτηση επιβεβαίωσης, η οποία μπορεί να προκαλεί και μια συμπεριφορά ακραία, ακραία ζήλια, ακραία ερωτική έλξη κλπ. Πάμε στο τρίτο ψυχικό τραύμα των γυναικών που δεν έχουν αγαπηθεί από τις μητέρες τους ή των ανθρώπων που δεν έχουν αγαπηθεί από τους γονείς τους. Δυσκολία στην τοποθέτηση ορίων. Πολλέ γυναίκε που παγιδεύτηκαν μεταξύ τη ανάγκη για την προσοχή τη μητέρα του και την απουσία αυτή τη προσοχή, Αναφέρουν ότι προσπαθούν συνεχώ να ευχαριστήσουν του άλλου στι ενήλικε σχέσει του. Ή ότι είναι ανίκανε να βάλουν τα όρια που απαιτούνται προκειμένου να έχουν υγιεί και συναισθηματικά ικανοποιητικέ σχέσει. Είναι people pleasers, δηλαδή. Πολλέ κόρε αναφέρουν προβλήματα στι φιλίε του με γυναίκε που περιπλέκονται λόγω θεμάτων εμπιστοσύνη. Πώ ξέρω ότι είναι πραγματική μου φίλη, Άμα η μάνα μου, σου λέγε, η μάνα μου μου έλεγε ότι καμιά δεν είναι πραγματική σου φίλη προβλήματα με την αδυναμία τους να πούν όχι. Με κάποιο τρόπο, λέει μια, καταλήγω πάντα να γίνομαι χαλάκι, να κάνω πάρα πολλά και να αισθάνομαι χρησιμοποιημένη ή απογοτευμένη στο τέλος. Ή θέλουν μια τόσο έντονη σχέση που το άλλο πρόσωπο αποτραβιέται. Οι κόρε με ανασφαλή προσκόλληση συχνά καταλήγουν να δημιουργούν σενάρια όπου οι σχέσει του ποτέ δεν είναι όπω πρέπει, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι είτε πολύ ζεστέ είτε πολύ κρύε. Αυτό ισχύει συχνά και στι ερωτικέ σχέσει. Έρευνε ψυχολόγου βοήθησαν ώστε να διαχωριστούν όσε έχουν αποφευκτική προσκόλληση σε δύο κατηγορίε, στι φοβισμένε και στι απορριπτικέ. Και οι δύο αποφεύγουν τι στενέ σχέσει, αλλά για διαφορετικού λόγου. Αυτέ που φοβούνται επιζητούν ενεργά τι στενέ σχέσει, αλλά φοβούνται την οικειότητα σε όλα τα επίπεδα. Οπότε είναι εξαιρετικά ευάλωτε και τείνουν στην προσκόλληση και στην εξάρτηση. Οι απορριπτικέ. Είναι αμυντικέ και αποστασιοποιημένε. Είναι πιο ξεκάθαρο το που φεύγουν του άλλου. Δυστυχώ και οι δύο τύποι δυσκολεύονται να βρουν το είδο τη συναισθηματική σύνδεση που θα του έφερνε πιο κοντά στην επούλωση του τραύματος. Δυσκολία στην τοποθέτηση ορίων. Και είτε προσκολόμαστε ε, ε, με το να εξαρτώμαστε είτε. Δεν προσκολόμαστε καθόλου και μένουμε αμυντικά απ' έξω. Τέταρτο τραύμα. Δυσκολία να δούμε τον εαυτό μα με ακρίβεια. Μια γυναίκα μοιράζεται αυτό που έμαθε τελικά κατά τη θεραπεία. Όταν ήμουν παιδί, η μητέρα μου με περιόριζε, εστιάζοντα πάντα στα ελαττώματα μου και ποτέ στι επιτυχίε μου. Πώ σου το έχουμε βιώσει αυτό. Πα ρε παιδί μου στο σχολείο και κάνει, ξέρω εγώ, πέντε διαγωνίσματα. Στα τέσσερα έχει γράψει 18 και πάνω και στο 1 έχει γράψει 13. Και το 13 θα σου λέει. Μετά το Πανεπιστήμιο εργάστηκα σε πολλέ δουλειέ, αλλά σε όλε οι προϊστάμενοι μου διαμαρτύρονταν ότι δεν προσπαθούσα αρκετά για να εξελιχθώ. Αυτό οφείλεται κατά πολύ στην εσωτερήκευση όλων όσων άκουγε μεγαλώνοντα αυτή η γυναίκα. Αυτέ οι παραμορφώσει τη εικόνα του εαυτού μπορεί να εκτείνονται σε κάθε τομέα συμπεριλαμβανομένη και τη εκτίμηση. Και λέει η κοπέλα που γράφει το άρθρο, εγώ προσωπικά σκάλισα φωτογραφίε από την εφηβεία μου, ψάχνοντα για το κορίτσι που η μητέρα μου αποκαλούσε χοντρή. Επίση με αποκαλούσε αποθητική, κάτι που δυστυχώ δεν είναι τόσο εύκολο να επιβεβαιώσει ή να αμφισβητήσει σε μια φωτογραφία. Αυτό πήρε χρόνια. Πόσε. ταυτίζεστε που ήμασταν, ξέρω εγώ, στο σχολείο 55 κιλά και 60 κιλά με το ίδιο ύψο που έχουμε τώρα και μα έλεγα χοντρέ. Και νιώθαμε χοντρέ και απορρίπταμε τον εαυτό μα. Και να, από για μένα τώρα. Είμαι 94 κιλά αυτή την περίοδο και. Ε, νιώθω πιο αδύνατη από ότι τότε που ήμουν 60. Και βλέπω τι φωτογραφίε του Λυκειού και λέω: Κύριε Λέισον, είχα ρέψει και μου έλεγε ότι ήμουν παχιά. Η, η, η πεποίθηση όμω που δημιουργείται μέσα σου ότι είσαι άσχημη, είσαι παχιά, είσαι το ένα ή το άλλο, σε κάνει με βάση το φαινόμενο τη αυτοκλημμένη προφητεία να το επιτύχει στο τέλο. Όχι ότι φταίει μόνο η μάνα μου η μένα που πάει, να φταίει και ο διαβίτη, αλλά λέμε τώρα. Ένα παράδειγμα, έχω ταυτιστεί με αυτό. Άλλε κόρε αναφέρουν ότι αισθάνονται έκπληξη όταν επιτυχάνουν σε κάτι και ότι διστάζουν να προσπαθήσουν κάτι καινούριο ώστε να μειώσουν την πιθανότητα αποτυχία. Αυτό δεν είναι απλώ θέμα χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά κάτι πιο βαθύ, ότι δυσκολεύουν να δουν τον εαυτό του όπω πραγματικά είναι. Πέμπτο τραύμα. Η απομάκρυση σαν προκαθορισμένη στάση. Η έλλειψη εμπιστοσύνη ή το αίσθημα του φόβου μερικέ φορέ κάνει την κόρη που δεν αγαπήθηκε να μαζεύεται αμυντικά, ώστε να αποφεύγει να πληγωθεί από μια κακή σχέση παρά να βρει το κίνητρο για μια πιθανώς σταθερή σχέση και γεμάτη αγάπη. Αυτές οι γυναίκες επιφανειακά μπορεί να συμπεριφέρονται σαν να θέλουν να είναι σε σχέση, αλλά σε βαθύτερο, λιγότερο συνειδητό επίπεδο, το κίνητρο τους είναι από μάκρες. Βρίσκετε τον εαυτό σας εκεί? Το βρίσκεται? Join the club. Δυστυχώς η αποφυγή που πυροδοτεί ο φόβος, η έλλειψη εμπιστοσύνη ή κάτι άλλο, αποτρέπει ενεργά την κόρη που δεν αγαπήθηκε να βρει το είδος των σχέσεων αγάπης και υποστήριξης που πάντα επιδιώκει αυτό το τραύμα. Η απομάκρυση σαν προκαθορισμένη στάση. Φοβόμαστε να συνδεθούμε ουσιαστικά και έτσι είτε δεν κάνουμε καθόλου σχέσεις ή κάνουμε σχέσεις οι οποίες είναι προδιαγεγραμμένη αποτυχία τους από την αρχή. Συνδεόμαστε με ανθρώπους που δεν ταιριάζουμε, ούτως ώστε να μην είναι εξαιτία μα ή εξαιτία ότι είμαστε αναξιαγάπητε ή αναξιαγάπητοι που δεν πέτυχε σχέση, αλλά εξαιτία τη κακή επιλογή. Και όταν το κάνει αυτό ξανά και ξανά και ξανά, έχει θεματάρα, όχι θέμα. Έχουμε θεματάρα. Η υπερβολική ευαισθησία είναι το έκτο τραύμα. Η γυναίκα που δεν αγαπήθηκε ω παιδί μπορεί να είναι ευαίσθητη σε προσβολέ, πραγματικέ και φανταστικέ. Ένα τυχαίο σχόλιο μπορεί να τη θυμίζει τι παιδικέ τη εμπειρίε χωρί καν να το συνειδητοποιεί η ίδια. Έπρεπε να εστιάσω έντονα στι αντιδράσει μου ή για να το θέσω καλύτερα στι υπερβολικέ αντιδράσει μου, λέει μια γυναίκα γύρω στα 40. Μερικέ φορέ μπερδεύω ένα πείραγμα με κάτι άλλο και φτάνω στο σημείο να ανησυχώ μέχρι θανάτου, μέχρι που συνέρχομαι και συνειδητοποιώ ότι το άτομο δεν εννοούσε τίποτα με αυτό. Αυτέ είναι οι περιπτώσει τη ευθυξία. Όχι απλώ υπερβολική ευαισθησία, υπερβολική ευθυξία κιόλα. Έχοντα μια μητέρα που δεν τη έδειχνε αγάπη, σημαίνει ότι οι κόρε αυτέ συχνά δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματα του, τίνουν να αναλύουν υπερβολικά και να σκέφτονται τα ίδια και τα ίδια. Ή μα εξηγεί ο άλλο ρε παιδί μου ότι δεν είναι έτσι που το είπα. Άμα α, δεν είσαι εύθυχτο και έχει καταφέρει να ξεπεράσει το τραύμα το ότι συνεχώ δεχόσουν απορριπτικέ απόψει για σένα, θα το καταλάβει αναπαρά... το έβδομο τραύμα αναπαράγοντα το δεσμό με τη μητέρα στι σχέσει. Ο χάρο μου είναι αυτό. Δυστυχώ τίνει να μα ελκύει αυτό που γνωρίζουμε. Εκείνε οι καταστάσει που ενώ τελικά μα κάνουν δυστυχισμένου, παρόλα αυτά είναι βολικέ γιατί μα είναι οικίε. Ενώ τα πρόσωπα που έχουν ασφαλή προσκόλληση βγαίνουν στον κόσμο αναζητώντα πρόσωπα που έχουν παρόμοιε ιστορίε προσκόλληση, ατυχώ το ίδιο κάνουν και εκείνα που έχουν αφιθυμική και αποφευκτική προσκόλληση. Αυτό μερικέ φορέ έχει σαν αποτέλεσμα την ακούσια αναπαραγωγή τη σχέση με τη μητέρα. Έχω να το συνειδητοποιούμε, πάμε και βρίσκουμε έναν σαν τη μάνα μα ή σαν τον φροντιστή μα. Το σίγουρο είναι ότι παντρεύτηκα τη μητέρα μου, λέει μια γυναίκα. Επιφανειακά ήταν εντελώ διαφορετικό από τη μητέρα μου, αλλά τελικά μου φερόταν με πολύ παρόμοιο τρόπο. Η ίδια τραμπάλα του να μην ξέρω πώ θα μου φερθεί. Πόσο δύσκολο αυτό το πράγμα. Όπως η μητέρα μου ήταν και αυτός πότε αδιάφορος και πότε περι, 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 περι Φοβερά επικριτικός ή αόριστα υποστηριχτικός. Αυτό ονομάζεται σχιζοφρενογόνα συμπεριφορά. Σχιζοφρενογόνα μάνα είναι αυτή, η οποία τη μια στιγμή είναι πολύ υποστηριχτική, την άλλη είναι πολύ απορριπτική. Τη μια είναι πολύ ψυχρή, την άλλη είναι πολύ θερμή. Κατέληξε η γυναίκα αυτή να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της και από τη μητέρα της, λόγω της θεραπείας. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η μητέρα η ημέρα που η κόρη θα καταγράψει τις πληγές της είναι η πρώτη μέρα της επούλωσης και του ταξιδιού της προς την αυτογνωσία και δυνατότητα να επερβεί το τραύμα. Ας δεσμευθούμε λοιπόν προς την επούλωση και σε όλα τα αύριο. Ξαναλέω, το έχει γράψει Peng Strip αυτό το άρθρο, η οποία δεν είναι ψυχολόγος, είναι... Προφανώς είχε να κάνει με την επιστήμη των υπολογιστών και τα εναπόδοση στα ελληνικά την έχει κάνει η έφη μεσητήδου και η πηγή είναι από το psychologynow.gr. Λοιπόν, τι ενδιαφέρον άρθρο, πολύ ενδιαφέρον. Ε, φυσικά, όπως το γράφει και η ίδια συγγραφέα του άρθρου στην αρχή, το ξεκαθαρίζει, αυτές είναι προσεγγίσεις οι οποίες δεν είναι... Ε, 100% έγκυρες και αποδεδειγμένες επιστημονικά πλήρως, αρκετοί ψυχολογικά κάνουν αρκετές μελέτες ή γράφουν αρκετές θεωρητικές απόψεις κλπ. Νομίζω όμως ότι με τον τρόπο που το διαβάσαμε και το αναλύσαμε μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο για μας και να κάνουμε τα εξή ερωτήματα όλοι στον εαυτό μας και άντρες και γυναίκες. Ξα... Λέω ξανά παρόλο που το άρθρο είναι για γυναίκες, νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στους άνδρες και παρόλο που αφορά μητέρα και κόρη μπορεί να εφαρμοστεί και σε πατέρα με κόρη και σε πατέρα με γιο και σε μητέρα με γιο και γενικά φροντιστή, φροντίστρια με το νεαρό μωρό, με το βρέφος το οποίο μεγαλώνει. Και η θεωρία προσκόλλησης του Μπόλπι μου είναι αρκετά προσφυλής και εμένα. Δηλαδή τη θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή θεωρία που εξηγεί έτσι αρκετά κατανοητά γιατί κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται στις σχέσεις τους με τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους και κάποιοι και άλλοι άνθρωποι τα καταφέρνουν καλύτερα. Παίζει ουσιώδη ρόλο ο δεσμός με τη μητέρα ή με το φροντιστή ή τη φροντιστρία. Αν ο πρώτος άνθρωπος που μας φροντίζει και στον οποίο είμαστε 100% αφημένοι λόγω της ανυμπόριας που έχει ένα ανθρώπινο βρέφος, αν είναι περιπητικός, στοργικός, τρυφερός, αγαπητικός, και δεν έχει συμπεριφορές αρνητικές προς το βρέφος ή συμπεριφορές αλλοπρόσαλλες, τότε βοηθάει το παιδί να αναπτύξει ασφαλή δεσμό και να μπορεί να συνδέεται με ένα ασφαλή δεσμό, με ένα υγιή τρόπο και με τον εαυτό του και με τους άλλους ανθρώπους μεγαλώνοντας και στις φιλίες και στις επαγγελματικές σχέσεις και στις ερωτικές σχέσεις. Το βρέφος όμως που μεγαλώνει με έναν ασφαλή δεσμό, με έναν ενήλικα ο οποίος είναι μια έτσι, μια γιουβέτσι. Τη μια είναι πολύ θερμό, την άλλη είναι πολύ αρνητικό ή είναι συνεχώ πολύ αρνητικό. Αυτό το παιδί θα δυσκολευτεί μεγαλώνοντα πάρα πολύ στο να έχει υγιή σχέση με τον εαυτό του ή με τον εαυτό τη και αυτό θα έχει αρνητική επίδραση και στον τρόπο που θα συνδέεται με του άλλου ανθρώπου. Θα έχει ανασφαλή δεσμό, δεν θα μπορεί να, συν, να συνδεθεί με ασφάλεια. Όσοι από εμά βρίσκουμε τον εαυτό μα μέσα σε αυτά τα 7 σημεία, που έχουν περιγραφεί στο άρθρο, τα οποία ονομάζονται αυτά τραύματα των γυναικών που δεν έχουν αγαπηθεί από τι μητέρε του. Αλλά όπω είπα και ξαλέω λέω ξανά, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλου του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα το ψυχοψάξιμο και η ψυχοθεραπεία. Την αγάπη που να έχετε. Και εύχομαι μια μέρα να καταφέρουμε όλοι να έχουμε ασφαλή δεσμό με τον εαυτό μα πρώτα και με του άλλου ύστερα.